Λέγαμε πριν με τον Δήμαρχο Τρικαίων ότι ξεκίνησε και αυτό το ωραίο 35ήμερο, έτσι, κάπως έτσι δεν είναι, Γιάννη Κοτούλα, στα Τρίκαλα. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σου, άνοιξε ο μήλος των ψητικών. Καλή αρχή λοιπόν, χθες θα δούμε και τις εικόνες από τη χθεσινή έναρξη που ήταν φαντασμαγορική, αλλά θα περιηγηθούμε και στην φετινή θεματική που νομίζω πια και έχετε ξεπεράσει σε έμπνευση και υλοποίηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η ιδέα του Καριοθράφστη νομίζω ότι ήταν εξαιρετική φέτος. Θα βλέπουμε και τις εικόνες, έτσι μια περιήγηση πριν την επίσημη έναρξη που έγινε χθες όπως είπαμε, και θα κρατήσει για όλον αυτόν τον μήνα και μέχρι το Αγιανιού, ας το πούμε έτσι. Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, ναι. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, λοιπόν, το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Ελλάδας, ο Μήλος των Ξωτικών, για ένατη χρονιά από το Δήμο Τρικαίων και την Ιτρίκαλα, άνοιξε τις πύλες του και επίσημα εχθές το απόγευμα, με μια πραγματικά και συγκινητική και φαντασμαγορική τελετή έναρξη, και περιμένει και φέτος, θεωρώ, πάνω από 1.000.000 επισκέπτες. Ήδη τα πρώτα στοιχεία, να σας πω ότι την Παρασκευή ήταν η μέρα που ανοίξαμε το απόγευμα αργά. Το Σάββατο είχε 78 λεωφορεία, την Κυριακή είχε 111 λεωφορεία και γενικά ο κόσμος έδειξε σαν να ανυπομονούσε να έρθουν τα Χριστούγεννα. Έτσι. Να σου πω, ήρθε και κούμποσε και ο καιρός. Καλοκαιρία ακριβώς, μεν, αλλά έπεσε η θερμοκρασία χθες. Και μόνος είναι, έτσι. Όχι, εννοώ ότι αυτό είναι πιο ωραίο. Σου δίνει περισσότερο την αίσθηση των Χριστουγέννων. Φαντάζεσαι να κάνει την έναρξη με 22 βαθμούς. Εγώ θέλω να σου πω ότι κάποιος έβαλε παγωτά φέτος στο Μήλο των Ξωτικών και για αυτές τις δύο μέρες. Και ξεπούλησε. Πάρα πολύ καλά. Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, θέλω να με πάτε στις άλλες εικόνες. Αυτές οι εικόνες είναι από χθες το βράδυ, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή η περιήγηση που γίνεται στο Μήλο των Ξωτικών. Κοιτάξτε τώρα, έτσι. Αυτά είναι τα πλάνα με τον Καριοθράφστη πανταχού παρόντα. Είναι... λοιπόν, παγκόσμια καινούργια χριστουγεννιάτικη ιστορία, καινούργια για μας, ίσως από τις πιο παλιές χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ο Καριοθράφστης και τα 4 βασιλιά του, το βασίλειο των Ζαχαρωτών, το βασίλειο των Λουλουδιών, το βασίλειο των Παιχνιδιών και το παγωμένο βασίλειο. Περιμένει τον κόσμο εδώ σε 65 στρέμματα για να του δείξει το καλό πρόσωπο των γιορτών αυτών, να μεγαλώσει το χαμόγελό του, να του βγάλει λίγο από τα προβλήματα, να τον γεμίσει ανεμελιά και χαρά για ζωή, θα έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, θα είναι ένα 30ήμερο γεμάτο από εκδηλώσεις. Γεμάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ, 38 μέρες με εκδηλώσεις, 38 μέρες με την διαδραστική ομάδα που φέτος είναι 48 άτομα και ζωντανεύουν το Μήλο. Το πάρκο αυτό δεν είναι απλά ένα περπάτημα σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά. Είναι ζωντανό, έχει ανθρώπους που διαδράτουν μαζί με τον κόσμο. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, όσοι το έχετε δει το ξέρετε. Φέτος ακόμα πιο διαφορετικό, με ένα τεράστιο κάστρο πίσω, με το κάστρο της Βασίλισσας των Λουλουδιών, με τα γνωστά ταχυδρομείο και ζωγραφική προσώπου και το σπίτι του Βασίλη, αλλά με πολλά πολλά διαφορετικά θέματα και φέτος. Μπράβο. Λοιπόν, Γιάννη Κοτούλα, πολύ καλή αρχή. Κάνατε όλα να πάνε κατευχήν. Θα τα πούμε ξανά και ξανά από το μαγευτικό Μήλο των Ξωτικών. Να είστε καλά. Στα Τρίκαλα. Όπως είπε και ο Γιάννης, ο Κοτούλας είναι το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο στην χώρα. Νομίζω το έχει κατακτήσει η πόλη των Τρικάλων αυτό. Στο Επανιδίν. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.